Βιολογία Τρίτη Γυμνασίου. Ενότητα 5,6 Πρώτη ερώτηση. Τι ονομάζεται μετάλλαξη και τι μεταλλαξογόνο παράγοντα, πόσο συχνά και σε ποια κύτταρα παρατηρούνται μεταλλάξει. Μετάλλαξη ονομάζεται μια αλλαγή στο DNA η οποία συμβαίνει είτε τυχαία, είτε λόγω επίδραση παραγόντων του περιβάλλοντο. Μεταλλαξογόνο ονομάζεται ένα παράγοντα ο οποίο μπορεί να προκαλέσει μεταλλάξει. Π.χ. ορισμένε χημικέ ουσίε ή ακτινοβολίε όπω η ακτινοβολιε οπω η οι μεταλλάξει είναι σπάνια φαινόμενα που μπορεί να συμβούν σε οποιοδήποτε κύτταρο, σωματικό ή γεννητικό. Δεύτερη ερώτηση. Ποια είναι τα κύρια είδη των μεταλλάξεων και ποιε καταστάσει αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα. Υπάρχουν δύο κύρια είδη μεταλλάξεων. Α. Οι γονιδιακές μεταλλάξει, όταν αλλάζει η αλληλουχία του DNA ενό γονιδίου, π.χ. η μη παραγωγή τη μελανίνη, τη χρωστική που δίνει χρώμα στο δέρμα και στα μαλλιά. Έτσι, ένα ομόζυγο άνθρωπο για το υπολοιπόμενο αλληλόμορφο έχει λευκό δέρμα και λευκά μαλλιά. Η ασθένεια ονομάζεται αλφισμό. Β. Οι αλλαγέ στον αριθμό των χρωμοσωμάτων. Δημιουργούνται όταν κάποιο γαμέτη δεν έχει το φυσιολογικό αριθμό χρωμοσωμάτων, π.χ. έχει 24 αντί για 23 στον άνθρωπο. Μια τέτοια μετάλλαξη είναι το σύνδρομο Down. Τρίτη ερώτηση. Ποια είναι τα αποτελέσματα των μεταλλάξεων. Με τι μεταλλάξει μπορούν να δημιουργηθούν νέα αλληλόμορφα. Έτσι αυξάνεται η γενετική ποικιλότητα, τα νέα αλληλόμορφα μπορεί να σχετίζονται. Α. Με την εμφάνιση ασθενειών, όπω προαναφέρθηκε, π.χ. ο αλφισμό. Β. Με άλλε νέε ιδιότητε, π.χ. διάφορα χρώματα και σχήματα στα μάτια των ανθρώπων, διάφορα χρώματα στα τριαντάφυλλα, διάφορα σχήματα στα αυτιά των σκύλων. Σε ευχαριστούμε που και σήμερα διάβασε μαζί μα. Θα σε περιμένουμε στην επόμενη ενότητα έως τότε να θυμάσαι. Μπορούμε να μαθαίνουμε παίζοντας.